Σταθερή μείωση παρουσιάζουν οι εισαγωγές στα νοσοκομεία παρά τον αυξημένο αριθμό κρουσμάτων από κορονοϊό. Όπως τόνισε ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, άλλη μία κλινική κορονοϊού άδειασε και μετατρέπεται πλέον σε γενική κλινική. Τα κρούσματα έχουν αρχίσει και πέφτουν, τόσο στην κοινότητα αλλά κυρίως στις επισκέψεις στο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να απελευθερώνονται κομμάτια του νοσοκομείου και να μπαίνουμε σε καλύτερη λειτουργία και να μπορούμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες που απαιτούν οι Λαρισαίοι. Όσον αφορά το θέμα των εμβολιασμών, δήλωσε αισιόδοξος με την πορεία που πραγματοποιούνται. Ο εμβολιασμός συνεχίζεται κανονικά, έχει έρθει και το καινούριο εμβόλιο και συνεχώς έχουμε μια αυξητική τάση. Ενώ ερωτηθείς για το προφίλ των ασθενών που νοσηλεύονται, εξήγησε πως πρόκειται κυρίως για ανθρώπους ανεμβολίας τους και μεγάλης ηλικίας. Σύμφωνα με την καινούργια μετάλλαξη, ακόμα και οι εμβολιασμένοι νοσούν, αλλά δεν χρειάζονται να έρθουν στο νοσοκομείο μας. Απλά τους δίνεται μια αγωγή και αποχωρούν. Ευχή και των υγειονομικών, η πτωτική πορεία των νέων εισαγωγών στα νοσοκομεία με τη νέα μετάλλαξη Ω2 να συνεχιστεί με ανάλογο ή δυνατόν και σε μεγαλύτερο βαθμό με αυτόν που ξεκίνησε με τη μετάλλαξη Ω.